Μιλήσαμε για την ανατροφοδότηση για το feedback. Πολλές φορές μας ρωτάνε τι γίνεται όταν πάω να δώσω ένα feedback και ο άλλος έχει αντίλογο, εκνευρίζεται, ανοίγει θέμα, δημιουργείται πρόβλημα. Πώς το χειρίζομαι τότε? Πρέπει να κάνουμε μια δύσκολη συζήτηση που λέγεται συζήτηση καθοδήγησης. Πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια στην συζήτηση αυτή. Υπάρχουν τεχνικές, υπάρχει ένα μοντέλο, υπάρχουν βήματα, δεν θα τα πούμε τώρα όλα. Εγώ θα μιλήσω όμως για μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρο αυτής της δύσκολης συζήτησης, που είναι η παρουσία, το presence όπως το λέμε. Δηλαδή, όσο κρατάει η κουβέντα αυτή, που κρατάει 15-20 λεπτά, όχι παραπάνω, όσο όμως κρατάει η κουβέντα αυτή, πρέπει ο άνθρωπός μας να καταλαβαίνει ότι εσύ είσαι απόλυτα εστιασμένος και τον ακούς με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό μπορεί να ακούγεται απλό, μπορεί να ακούγεται σαν μια τεχνική επικοινωνίας και τα λοιπά, ενεργητικές ακρόασεις και το καθεξής. Αλλά είναι παράμετρος επικοινωνίας και χτισήματος εμπιστοσύνης. Πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, απαγορεύεται να κοιτάω αλλού, απαγορεύεται να μασάω τσίχλα, απαγορεύεται να, και προς Θεού, μη χτυπήσει το κινητό και κάνω το κοιτάω ή ότι απαντάω. Χάθηκε κάθε επαφή. Ο άνθρωπός μας εκεί που έχει αποφασίσει να ανοίξει την καρδιά του και να σου πει το θυμό του, το παράπονό του, την αγωνία του κτλ. Ξανακλίνει αμέσως και σου λέει δεν πειράζει, τα λέμε άλλη φορά και βέβαια δεν τα λέτε ποτέ. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή δείχνοντας ότι είμαι εκεί, δεν με απασχολεί τίποτα, δεν με αποσυντονίζει τίποτα, γιατί εσύ είσαι το σημαντικό πράγμα όλων, τουλάχιστον τη στιγμή αυτή που μιλάμε, αυτό δίνει ένα μήνυμα προσοχής, εμπιστοσύνης, νιαξίματος κτλ. Κτλ. Πίσω από αυτό που λέμε presence υπάρχουν τρεις ουρές, υπάρχουν τρία συστατικά. Το ένα είναι η εστίαση. Η προσοχή σου, το είπαμε αυτό, δεν πρέπει να αποσυντονιστεί από τίποτα. Το δεύτερο είναι η διάθεση κατανόησης, δηλαδή να έχεις ανοιχτό το μυαλό σου και τα αυτιά σου, μήπως αυτό που ακούς είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο νομίζεις ότι συμβαίνει. Άρα λοιπόν να έχεις μια ανοιχτή αντίληψη, έτοιμος ή έτοιμη να δεχθεί ότι ο άνθρωπός σου απέναντι μπορεί να έχει δίκιο και μπορεί να σου πει κάτι που δεν ξέρεις. Έτσι. Και το τρίτο είναι η ενέργεια. Τι σημαίνει ενέργεια? Ενέργεια σημαίνει ότι σε αυτή τη δύσκολη συζήτηση πρέπει να είσαι καλά σωματικά και ψυχολογικά. Εάν είσαι λίγο συναχωμένος, εάν δεν έχεις κοιμηθεί καλά το βράδυ, εάν το μυαλό σου είναι αλλού, μην προσπαθήσεις να κάνεις μια τέτοια δύσκολη συζήτηση. Άφησέ την για την επόμενη μέρα που θα είσαι καλύτερα. Η παρουσία, το presence, είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός δείκτης εμπιστοσύνης, πολύ ισχυρό και σημαντικό συστατικό αυτού που λέμε ηγετική συμπεριφορά.